Ναι, είχε γίνει μια επαφή για να έχουμε ένα ραντεβού στις 2 η ώρα. Αλλά τελικά ο κύριος διοικητής είναι στην Αθήνα και έχει καλέσει τους δημάρχους με άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες για 6 το απόγευμα. Εμείς είδαμε εδώ, μέσα στο γραφείο, τον περιμένουμε από την Αθήνα, γιατί μια διαταγή η οποία εξεδόθηκε προημερών, όλους τους γιατρούς των κέντρων υγείας τους μεταφέρει στη Λαμία για ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου. Νομίζω ότι αυτό είναι ό,τι χειρότερο για τον κόσμο, για τη λειτουργία των κέντρων υγείας, γιατί πέρα από το ουσιαστικό μέρος της λειτουργίας των κέντρων υγείας όλο το 24ωρο με γιατρούς, είναι και το ψυχολογικό μέρος του λαού. Ουέ και αλίμονο, εάν αυτή την πρωτοβάθμια περίθαλψη μέσω των κέντρων υγείας, την οποία την ευαγγελιζόμαστε εδώ και δεκαετίες, την καταργήσουμε. Νομίζω αυτή τη διαταγή θα πρέπει να ανακληθεί και να δουν τι μπορεί να γίνει με τη στελέχωση του νοσοκομείου. Όχι εις βάρος των κέντρων υγείας. Τον περιμένουμε τον κύριο διοικητή να το συζητήσουμε, να δούμε τι θα γίνει. Ναι, ουσιαστικά κατάληψη. Περιμένουμε το διοικητή του νοσοκομείου. Πρέπει να αρθεί η απόφασή του να πηγαίνουν οι γιατροί από τα κέντρα υγείας, οι γιατροί γενικής ιατρικής από τα κέντρα υγείας και να κάνουν εφημερίες στο νοσοκομείο της Λαμίας. Γιατί ουσιαστικά, με άλλα λόγια, κλείνουν τα κέντρα υγείας. Εμείς έχουμε μια κινητοποίηση αύριο στις 8.30 όλη η Ανατολική Φθιώτιδα, όλοι οι κάτοικοι της Ανατολικής Φθιώτιδας, τους οποίους καλώ 8.30 στο κέντρο υγείας, για να δείξουμε ότι είμαστε αντίθετοι στην απόφαση να κλείσουν τα κέντρα υγείας και ότι πόσο πολύ ανάγκη τα έχει ο τόπος και ο λαός να λειτουργούν σωστά και όπως πρέπει να λειτουργούν. Θα δημιουργηθεί, εάν εφαρμοστεί το έγγραφο που έστειλε ο κύριος διοικητής στα κέντρα υγείας, θα δημιουργηθεί σοβαρό το πρόβλημα στα κέντρα υγείας. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι προθάλαμος κλεισίματος. Και θα αγωνιστούμε με κάθε μέσο για να μην εφαρμοστεί αυτό το έγγραφο. Εμείς είχαμε συνεννοηθεί, οι δήμαρχοι εννοώ, και κλείσαμε ένα ραντεβού για Δευτέρα στις 2 η ώρα. Ζητήσαμε Παρασκευή, είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις, είχε καλέσει τους διοικητές των νοσοκομείων ο κύριος Υπουργός. Εν πάση περιπτώσει, πρωινή ώρα τη Δευτέρα δεν γινόταν και μας είπανε για τις 2 η ώρα. Στη συνέχεια, χωρίς άλλη ενημέρωση, πήραμε μια επιστολή που έλεγε ότι στις 6 η ώρα μας καλούν σε συνεδρίαση, εδώ σε συνάντηση μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες. Εμείς βέβαια αυτό δεν το δεχτήκαμε και δεν το δεχόμαστε. Σε καμιά περίπτωση δεν θα ερχόμασταν σε αυτό το ραντεβού. Θεωρούμε δηλαδή ότι επιχειρήθηκε μια προσπέραση και πήγε να υποβαθμιστεί το συγκεκριμένο γεγονός. Ξεκίνησε από τη δική μου περιοχή, εγώ το Δημογό, όπου πέρα από το Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων, που λειτουργεί στο Δημογό και λειτουργεί χωρίς γιατρούς, υπάρχουν και οι φυλακές και 600 κρατούμενοι στον χώρο των νοσοκομείων εξυπηρετούνται, στον χώρο των φυλακών εξυπηρετούνται από το Κέντρο Υγείας του Δημογού. Ένα έγγραφο του διοικητού του νοσοκομείου Λαμίας άνοιξε φωτιές. Έτσι όλοι οι δήμαρχοι βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα. Θέλουμε να το έγγραφο αυτό να ακυρωθεί. Οποιαδήποτε απόφαση έχει πάρει ο κύριος διοικητής να μην την υλοποιήσει, να μιλήσει μαζί μας, να βρούμε λύση, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο πολιτικό, δεν είναι μόνο κοινωνικό, είναι και οικονομικό. Απομακρυσμένη περιοχή ο Δομοκός, πολύ περισσότερο η Λωκρίδα. Θα πρέπει να δούμε και προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο πληθυσμός είναι γερασμένος. Δεν μπορούμε να ταλαιπωρούμε γέροντες ανθρώπους να φτάνουν στη Λαμία για μια απλή εξέταση ή ένα απλό περιστατικό. Πρέπει να βρεθεί λύση και πιστεύω ότι θα τη βρούμε με την άφηξη του διοικητού. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, τραγικό θα έλεγα, ειδικά για το Δήμο των Λοκρών και το κέντρο υγείας που λειτουργεί στο Δήμο Λοκρών, το κέντρο υγείας Αταλάντης, που εδώ και αρκετούς μήνες επιχειρείται η υποβάθμιση της λειτουργίας του, η μείωση του προσωπικού του και η αφαίρεση των δικαιωμάτων στους πολίτες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που παρέχεται από τους γιατρούς που με φιλότιμες προσπάθειες κάθε μέρα, όλο το 24ωρο και παρά τις ελλείψεις τις οποίες έχουν, γιατί έχουν και ελλείψεις στα κέντρα υγείας, θα πρέπει να το επισημάνουμε αυτό και στην παρούσα διοίκηση. Οι ελλείψεις οι οποίες οφείλονται ίσως σε κακοδιοίκηση ή και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία θα θέσουμε στη διάθεση του διοικητή εδώ, γιατί δεν μπορεί κέντρο υγείας ή και νοσοκομείο να μην έχει γάζες, να μην έχει μελάνι, να μην έχει τα άλλα απαραίτητα όρους, όπως μου έχουν καταγγείλει οι γιατροί του κέντρου υγείας,
στην Αταλάντη και αυτή είναι η θριαλίδα τώρα, η απόφαση του καινούριου διοικητή, που λέει ότι όλοι οι ειδικευμένοι γιατροί των κέντρων υγείας θα μπουν στο πρόγραμμα και θα έρχονται στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα κέντρα υγείας πρώτο βήμα, πρώτο στάδιο θα είναι να υποβαθμιστούν και δεύτερο θα είναι η πλήρης απαξίωσή τους και το κλείσιμό τους. Εμείς είμαστε αντίθετοι, με πολύ μεγάλη ένταση και με ιδιαίτερη έμφαση επισημαίνουμε αυτή την αντίθεσή μας. Αν δεν πάρει πίσω την απόφαση αυτή ο κύριος Κουτσοπίνης, ο κύριος διοικητής, τότε θα έχουμε και άλλες κλιμακούμενες ενέργειες. Τώρα καταλαμβάνουμε το γραφείο του, τον περιμένουμε ερχόμενο από την Αθήνα να καταλάβει και να συναισθανθεί την αγωνία και το άγχος των ανθρώπων τους οποίους εκπροσωπούμε, χάρη των οποίων ήρθαμε εδώ, δεν έχουμε κανένα λόγο να δημιουργήσουμε κανένα πρόβλημα. Η πρόκληση όμως είναι πολύ μεγάλη, είναι τεράστια για τους κατοίκους και τους πολίτες του Δήμου των Λοκρών. Τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ στην περιφέρεια και στα κέντρα υγείας και στο νοσοκομείο είναι πάρα πολλά. Λόγω των οικονομικών προβλημάτων όμως που υπάρχουν τώρα στο κράτος μας, δεν μπορούμε να τα λύσουμε και πρέπει όλα να γίνουν εκ των ενόντων. Εμείς εδώ ήρθαμε να συμπαρασταθούμε στους δημάρχους και να πούμε τον διοικητή του νοσοκομείου ότι τα κέντρα υγείας πρέπει να λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, όπως λέει και ο νόμος του ΕΣΥ. Τώρα, από εκεί και πέρα θα έρθει ο διοικητής, θα συνοηθούμε να αλλάξουν ό,τι έχουν γίνει μέχρι τώρα, ώστε ο κόσμος που ζει στην περιφέρεια και ο κόσμος που ζει στην περιφέρεια είναι κόσμος γυρασμένος με προβλήματα, να μπορεί να νιώθει ασφάλεια